Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή είναι σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, όπως σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ένθετο Economy Today. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε για ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Σας το είπα και στο παρελθόν, είναι οι επενδύσεις, είναι οι προοπτικές των επενδύσεων και τι γίνεται για να τις προσεγγίσουμε. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν από τους πλέον ειδικούς σε αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Γιώργο Καμπανέλα. Είναι Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, του ΣΥΠΑ, όπως ενδεχομένως να τον γνωρίζει καλύτερα ο κόσμος στην Κύπρο. Καλώς ορίσατε, κύριε Καμπανέλα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Βασιλείου. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή. Θα ήθελα έτσι λίγο από τις διακρίσεις. Γιατί είχε κάποιες διακρίσεις η χώρα μας, ο Invest Cyprus, και κάποια βράβευση συγκεκριμένα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δώστε μας εσείς καλύτερα το περίγραμμα όλων αυτών. Έτσι. Το περασμένο μήνα ακριβώς καθορθώσαμε να εκλεγούμε στη Διοικούσα Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού που σχετίζεται με τα θέματα επενδύσεων και μετά από λίγες μέρες να δεχτούμε και ένα βραβείο, μια διάκριση για το έργο μας από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, σίγουρα αυτές οι διακρίσεις αντανακλούν το καλό έργο του οργανισμού, όμως προπάντως πρέπει να πούμε ότι αντανακλούν στην εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας μας στο εξωτερικό, ειδικά στον τομέα αυτό. Μάλιστα, προφανώς και είναι σημαντικά, όπως και η εκλογή σας. Η ΚΑΖΟ έχει την αξία της, έτσι. Έτσι, όμως, θα έλεγα, κύριε Βασιλείου, ότι αυτό μας γεμίζει με περισσότερη πάθος για να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να εκτελέσουμε το έργο μας και το αμπιτευκτείο στόχος μας, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας προς επίτευξη των στόχων που δεν είναι άλλη από την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, σαν επιχειρηματικό κέντρο, σαν χρηματοοικονομικό κέντρο και σαν επενδυτικός προορισμός. Και βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά αυτό το χρονικό διάστημα, ευτύχημα μεν, αλλά δεν πάβει από του να υπάρχει, καθώς υπάρχουν εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς, για στόχευση προσέλκυσης επενδύσεων από συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Ένας εξ αυτών και πολύ σημαντικός είναι αυτός της τεχνολογίας και θα ήθελα να μάθω πώς εσείς μπαίνετε σε αυτή την εξίσωση για να προσελκύσετε επενδυτές στην χώρα μας. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Βασιλείου. Σήμερα ακριβώς ερχόμενος εδώ στο στούντιο του ΣΥΓΜΑ ήμουνα προηγουμένως στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ενώπιον ενός μεγάλου ακροατηρίου επιχειρηματιών, κυρίως ξένων που βρίσκονται στη χώρα μας, η τεράστια μεταρρύθμιση που λαμβάνει η χώρα αυτή την περίοδο στον τομέα των ξένων επιχειρήσεων και των ξένων επενδύσεων. Μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών το νέο πακέτο κινήτρων και μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα τηθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και ακριβώς θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα που προκαλούσαν καθυστερήσεις και θα εισάγουν νέα κίνητρα που θα κάνουν τη χώρα μας ακόμη πιο ελκυστική για τις ξένες αυτές επιχειρήσεις, κυρίως τις επιχειρήσεις τις οποίες εργοδοτούν μεγάλων αριθμών ανθρώπινου δυναμικού. Και δεν είναι μόνο της τεχνολογίας, είναι και της ναυτιλίας. Σωστά, ναι. Και διευρύνεται μέχρι και φαρμακευτικές εταιρείες. Στόχος είναι να μεγαλώσει το οικοσύστημα των ξένων εταιριών που είναι στην Κύπρο, αυτών των εταιριών που εργοδοτούν εκατοντάδες υπαλλήλους και ταυτόχρονα να βοηθηθούν οι υφιστάμενες για να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες τους. Είναι πάντα με ένα κάτω από το όραμα το μακροχρόνιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, όπου πλέον δημιουργείται το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια. Τώρα, να έρθουμε όμως λίγο στο τώρα. Τα επόμενα 15 χρόνια θα τα βλέπουμε, βεβαίως θα τα βλέπουμε και μαζί. Τώρα, τι χειροπιαστά αποτελέσματα υπάρχουν, ποιες επενδύσεις έρχονται ή αν μπορούμε να μιλήσουμε και με αριθμούς. Έχουμε προσελκύσει εταιρείες σε αυτή την
πιο ήπια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, περίοδο της πανδημίας. Ήδη τους τελευταίους 15 περίπου μήνες που τέθηκε σε λειτουργία ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης, μια πρωτοβουλία από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία πάντοτε και με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υφυπουργείο Καινοτομίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, είδαμε μεγάλων αριθμών επιχειρήσεων νέων να επιλέγουν την Κύπρο, να προχωρούν δημιουργώντας βάση εδώ στην Κύπρο και μετακινώντας προσωπικό. Και ήδη τα ωφέλη αυτά έχουν γίνει αντιληπτά από τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, αυτό που βλέπουμε να δημιουργείται είναι και η αναγνώριση από τους επενδυτές οι οποίοι επενδύουν σε έργα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την εξυπηρέτηση αυτού του οικοσυστήματος. Είτε αυτά τα έργα είναι σχολεία, είτε αυτά τα έργα είναι στον τομέα της υγείας, είτε οτιδήποτε παρέμφερες. Πρέπει να είναι αντιληπτό ότι για να έρθει στην Κύπρο μια εταιρεία των 300-500 ατόμων, μπορεί να συνεπάγεται ακόμη 200 παιδιά σε ένα σχολείο. Έτσι. Επομένως, είναι ένας μοχλός και ένας πυλώνας αύξησης της ζήτησης που διαχέεται, όπως είπε πολύ εύστοχα και ο Υπουργός Οικονομικών, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αυξάνοντας την κατανάλωση και δημιουργώντας έμμεσα θέσεις εργασίας και σε άλλους τομείς. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εδώ, θα ψωνίζουν εδώ, θα διακινούνται εδώ, θα πληρώνουν τους φόρους της δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, και έχουν και ένα κατώτατο, έχουν ένα, με συγχωρείτε, ένα φράγμα από μισθολογικά. Είναι από 2.000 και άνω, είναι 2.000 ο κατώτατος μισθός που μπορούν να... 2.500 ευρώ λοιπόν και άνω η μισθή αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ για να εργαστούν στην χώρα μας. Δεν ξέρω, προφανώς αυτό που μου λέτε είναι ότι υπάρχουν πρόσθετες επενδύσεις οι οποίες έρχονται για να υποστηρίξουν αυτό το οικοσύστημα, κύριε Καμπανέλα. Έτσι, από τη στιγμή που αυτό το νέο προϊόν, ειδικά μετά την παρουσίαση της στρατηγικής από τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα, η οποία πρέπει να πούμε ότι αγκαλιάστηκε από τις υφιστάμενες εταιρείες και γενικά από το οικοσύστημα και των Κυπρίων επαγγελματιών, εάν υλοποιηθούν αυτά που τα βλέπουμε να υλοποιούνται και στην πράξη, διότι δημιουργείται η ζήτηση, τότε τι σημαίνει? Ότι θα μεγαλώνει αυτό το οικοσύστημα των εταιριών και θα δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν φέρνοντας, αντλώντας άλλες επενδύσεις. Είτε μιλάμε για γραφειακούς χώρους, είτε μιλάμε για οικιστικές αναπτύξεις που να εξυπηρετούν και να είναι στα μέτρα των υπαλλήλων αυτών των εταιριών, είτε μιλάμε για σχολεία, τομέας της υγείας και άλλες εμπορικές αναπτύξεις που οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν. Και ήδη ως Invest Cyprus βλέπουμε την τάση, βλέπουμε την ζήτηση, βλέπουμε θεσμικούς επενδυτές να κοιτούν σοβαρά αυτές τις ευκαιρίες. Και ας μην ξεχνάμε, κύριε Βασιλείου, μεγαλώνοντας αυτό το οικοσύστημα, τι συνεπάγεται για τη χώρα μας, είτε στη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας ολόχρονα, αφού δημιουργείται πλέον μια άλλη μορφή ζήτησης για πτήσεις και τον χειμώνα, ως επίσης και την επίσκεψη οικογενειών αυτών των ανθρώπων από το εξωτερικό, ολόχρονα. Αρκεί να πούμε ότι αν κοιτάξει κάποιος τα στατιστικά των αφίξεων, θα δει την τελευταία 20ετία, καθώς αναπτυσσόταν η Κύπρος σαν ένα επιχειρηματικό κέντρο, διότι να μην ξεχνάμε και την ναυτιλία, έτσι. Ναι. Έναν επίσης πετυχημένο τομέα. Η Κύπρος είναι το νούμερο ένα ναυτιλιακό κέντρο στην Ευρώπη. Βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση των αφίξεων, που σκοπός της άφιξης τους στην Κύπρο είναι να επισκεφτούν συγγενείς και φίλους. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Καμπανέλα, δυστυχώς πάντα ο χρόνος τελειώνει εκεί που μου κατεβαίνουν στο μυαλό και άλλες ερωτήσεις. Θα βάλουμε λοιπόν μια ανωτελεία, έτσι το λέω, σε αυτή την συζήτησή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να πούμε και ενδεχομένως και πολύ περισσότερα και πολύ πιο ευχαριστά. Να είστε καλά για την εδωπαρουσία σας. Σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, προχωράμε, παιδιά, σε ένα ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.